Λοιπόν. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Το παιχνίδι μόλις ξεκίνησε. Πολύ μεγάλο παιχνίδι έχουμε άποψη εδώ. Ανάμεσα. Gladiators. Και τους Γιάνξερς. Δεύτερη αγωνιστική. Πρώτη επίθεση για τους Γιάνξερς. Αρέσουν οι Gladiators. Το καλάθι για τους υπέρτοκους. Μπέλο, αυτό πάσε με αυτά εδώ, δεν βλέπω. Δύο μηδέν. Οι Γκάξτερς, οι Gladiators, οι οποίοι έχουν απουσίες άποψη. Καριτζάκης, Ριτσός, Λεξούν. Οι ομάδες οι οποίες έχουν κοινά στοιχεία, το καλάθι θα έρθει από το νούμερο 17. Σιάτσιος παρακαλώ. Και 2-2. Ναρετζάκης. Τάγκα, συγγνώμη. Τέσσερα βέβαια στο εδαφός, ο Καραμπογγής. Μαρκοπουλός. Playmaker των Gangsters. Περάσει μπάλα χαμηλά. Στον Λάιο. Ο οποίος θα κερδίσει το φάουλ. Για δύο. Διάδρομο, Ταγκάς, Αστοχός, Μαργοπούλος θα πάει μέχρι μέσα, από πίτα χαρά, καταπληκτική άμυνα, του Βανταλίδη, απέτρεψε από τον Μαρκόπουλο να τελειώσει τη φάση. Καραμπόκης για τρεις, μέσα από τον Γκάρ, τον Γκάξερς. Καραμπογγής, ο οποίος το σήμα κατά δεθέν, όπως και όλων των πράγματων οι Γκάξερς, είναι η πίεση. Καλάθι θα έρθει από τον Καλά. 4-5 μπροστά οι Γκάξερς. Μαρκοπούλος. Παπιάκο ήταν καλή. Μαγαλίδης, σαν συμπαίκτη του, θα τον βρει στο πρόσωπο του Τάγκα. Για δύο, θα συμπτήσει. Θα τρέξει το γήπεδο. Κερδίσει το φάουλ. Τσιπάλας από τον Καραμπογγή και πάλι στον Σιάσιο. Λάιος. Μέσα αυτή αυτό. 4-7. Οι Γκάνξερς έχουν ειδικό πλήρης. Ουσιαστικά το παιχνίδι είναι ανάμεσα σε δύο ομάδες που μοιάζουν αρκετά όσον αφορά το μέταλλο. Η σκληράδα που βγάζουν, το πόσο δυσκολοκατάβλητες είναι. Θα έλεγα τάλε κουάλε. Θα ήταν ενδιαφέρον να τους δούμε όταν θα είναι πλήρης και οι δύο. Διότι οι Γκάνξερς, η αλήθεια είναι ότι έχουν απουσίες απόψε. Λάιος Καραμπογγής. Γρήγορα θα στοχίσει. 1-2. Έτσι ο Λιγάμι τον 6-75. Τρίτσος.
Τάγκας. Βγαίνει ο Γκαλάς για το σκριν. Σουδιά 3. Ο Φρίτσος στο σωστό σημείο. Θα πάρει το επιθετικό. Θα πάει το δικαίωμα. Για δύο ελεύθερες βολές. Άσο με συγκρατή. Άσο με σπίση δεύτερη. Συνδυά 2, μέσα. Παραδομήμενος 77 από αυτές το όνομα μακρύς. Γκάνγκστερ ξεκινάνε τον παιχνίδι. Πάρα πολύ δυνατά. Είναι στο συν 5, θα βγάλει για την άμυνα. Αρκόμπουλος θα το σταματήσει με φάουλ ο Βαταλίδης. Και πάλι για τους γκάνγκστερς. Ο Σακίρης σήκωσε κατευθείαν το χέρι του. Τοπικά per play. Σηκώνει δύο για αλλαγή τώρα. Τον Νιώτη και τον Λάιο Σάξιος. Εξερκίσα την γραμμή των 6.75. Νομίζω είναι νέο ΕΜΠΑ, όχι νομίζω, είναι μεταγραφή. Νέο πρόσωπο στην ομάδα των Gangsters. Ρίτσος συνδεχθεί με το καλάθι. Γιώργος Λάιος του και Νιωτής στη γραμματεία. Για να περάσουμε σε λίγο, θα δούμε σε ποιον τη θέση. Θα μπάλα για τους γκάξερ και πάλι. Λοιπόν, η ώρα των αλλαγών έφτασε. Καραμποίκης και με το νούμερο 77 ο Μακρύς θα περάσουμε στον πάγκο. Έχει αυτή τη δυνατότητα ο coach Βίλης απόψε. Αλλάζει ένα σημαντικό κομμάτι της πεντάδας. Ουσιαστικά, αν μπορούμε να το πούμε, πλην του κατά τα 3-5 ο Μαργόπουλος εκεί μήνες έχει, ο Τσιάτσιος. Και ο Βάιος Λάιος. Τα 3-5 έχει παραμείνει για πεντάδα. Τσακίρης, ένα βηματάκι πίσω. Άρα θα καταλήξει το καλάθι. Σαν να τυρούφιξε λοιπόν το καλή Στεφάνη. Δεν μπόρεσε να αντισταθεί στα ηγετικά, προσώντας την εκτελεστική δυνότητα έτσι κι αλλιώς ο Τσακίρης. Το καλάθι θα έρθει από τον άνθρωπο που πέρασε προλίγου στο παρκέ. Γιώργος Λάιος. Καταλίδης. Τόσο σωροφέρο σουτ. Και από το story bout ο Δαλίτς θα του κάνει το φάουτ. Thank you.
σου διάδρες. Κάντας. Σταματήσε σε τη γραμμή των 6.75. Η μπάλα για καλή την τύχη και για καλή τύχη της ομάδας του πάνω απ' όλα. Θα καταλήξει και πάλι στα χέρια του. Πρίτσος, είτε τώρα. Θα ξεκίνησε. Για δύο, άστοχο από τον Νιχώρα και αυτός νέο πρόσωπο της Πεντάδας, αλλά και νέο πρόσωπο για την ομάδα των Gangsters. Το καλάθι θα έρθει από το νούμερο 77 των. Gladiators, κόκκινος, τέχνος σκόρερ. Θα το ολοκληρώσει. Κοιτάξτε πώς του πήρε την μπάλα και από ποιον την πήρε την μπάλα. Αυτό είναι το βασικότερο. Εξαιρετικός νιώτης. Εγώ προσωπικά, όσο καιρό παρακολουθώ Gladiators και Τσακίρι, δεν έχω παρακολουθήσει να του συμβαίνει κάτι ανάλογο. Βρήκαμε στο τελευταίο λεπτό. 11-16. Φάουλ του μειοσυνθέντα Πέτρου Χριστόπουλου πάνω στον Σκιάτσιο. Κάτως οδεύουμε, συγγνώμη, προς το τέλος του πρώτου δεκαλέτου με τον Σιζοφριά. Τσάιτης επίμως θα περάσει και αυτός. Ουσιαστικά στην πεντάδα την αρχική, από την πεντάδα την αρχική έχουν μείνει Μαρκόπουλος και Σιάτσιος. Και φαντάζομαι ότι και αυτοί θα περάσουν στον πάγκο. Έτσι ακριβώς και ο Μαρκόπουλος θα περάσουν εκτός και πλέον έχουμε δεύτερη πεντάδα, το δεύτερο unit του Βρυλί. Σταδιακά το πέρασε, δύο στην αρχή, πέρασε ο τρίτος. Το καλάθι δεν θα έρθει, το rebound σε τη γραμμή των 6.75 με το που πέρασε. Του δόθηκε ευκαιρία να το κάνει και πολύ καλή και πολύ καλά έκανε ο Γραφιατέλης. Ήταν ελεύθερο. Αυτό είναι η παιδά. Τσακίρης θα πάρει το φάουλ. Γκάνγκστερς έχουν ενέργεια, φορτά. Έχουνε μέταλλο, σκληράδα. Αν μπορούμε να πούμε μια πρώτη ματιά τι θα μπορούσαμε να προσθέσουμε σε αυτή την ομάδα για να τις ανεβάσουμε ακόμα περισσότερο το ίδιο ανεβασμένο επίπεδο, αν διαβιβήτητα. Ένα ψηλό θα βάζω ακόμα στην ομάδα. Δεν αφήνω υπονοούμενο ούτε μορφή για τα παιδιά που ήδη υπάρχουν. Είπα από την αρχή ότι θα θέλαμε να προσθέσουμε κάτι αν υπήρχε αυτή η επιλογή. Κοντινός. Λίγο έλειψε.
Τέλος του δεκαλέπτου, πάμε σε μια μικρή διακοπή και θα επιστρέψουμε σε λίγο. Λοιπόν, όλα έτοιμα. Ένα πρώτο δεκάλεπτο το οποίο ήλεγχε η ομάδα του Βρύλη. Εδώ ο Τσακίρης μας παρουσίασε τι ακριβώς μπορεί να κάνει. Μειώνει σε 13-19. Θα εγκαίριος να κλέψουν και την μπάλα. Τάγκας Τσαγύρης. Το φάουλ. Πάντα το έχει κερδίσει ο Πετρόπουλος. Πετρόπουλος, Τάγκας, Ακύρης, Κόκκινος και Λαδάς. Οι πέντε για τους Gladiators. Σαΐτης, Γιώργος Λάιος, Νιώτης. Γραφιαδέλης και Νηφόρας. Οι πέντε, ο Νηφόρας έχασε την μπάλα μέσα από τα χέρια του. Ουσιαστικά τον έλεγχο της μπάλας. Αλλά το ένα λάθος διαδέχεται το άλλο. Ο Λαδάς τον ακολούθησε. Τι έχουμε, με φάουλ το κάνει ο Γραφιαδέλης πάνω στο Τσαγκύρη. Είπαμε τα Γκάρτον Γκάνγκστερς ήθιστε να πιέζουν αστυπτικά. Είναι στο DNA αυτής της ομάδας και αυτό που θέλει να κάνει βασικά ο coach Βρύλη στο παρκέ. Θα κάνει να πιέζουν, ουσιαστικά να χαλάσουν το μυαλό του εκάστοτε playmaker που τίθεται απέναντι στην ομάδα. Πολύ ωραία συνεργασία. Τώρα στο δικός αποδέκτης 14. Κάνω λάθος. Γιατί ο πίνακας, ένα μέρος του πίνακα, είναι λάθος από την φορά. Τώρα ή 14-23, 14-25. Νομίζω 14-23, θα το δούμε συνέχεια. Λιώτης απέναντι σε Ελλάδα. Πάρει την προσπάθεια. Μπάλα στη φάση της εμφάνισης. Τσαγύρης. Ζητάει ο Πετρόπουλος. Φόρς χειρίζεται στον Γραφιαδέλη. Το δεύτερο του. Θέλει να την κρατήσει λίγο ακόμα μέσα για να περάσει
αλήθεια. Στάθηκαν τυχεροί. Λοιπόν, έχουμε φάουλ του Πετρόπουλου πάνω στον Νιώτη. Αλλαγές, κόκκινο στον πάγκο, πρίτσο στη θέση του. Φοράς για δύο. Μέσα από γωνία, υποπίεση. Μετά 4-25 τώρα. Η διαφορά στους 11. Πρίτσος, Φάγκας. Λαδάς. Γύρισε, σκοράρε. Δεν ξέρω αν υπήρχε ο Νιώτης πέρσι. Ας μην πω κάτι το οποίο... Λοιπόν, νέες αλλαγές. Ο Βασίλης ο Λάιος και θα περάσει και ο Κρίς. Και άλλος γκάρ. Βαγιαδέλης εκτός. Και ο Γιώργος Λάιος εκτός. Πραγματοποιεί έτσι κι αλλιώς από την ώρα που πέρασε στο πακέ εξαιρετική εμφάνιση. Οι Γιάνγκστερς είναι πιο γεμάτοι από πέρσι. Τα χέρια του Βρύλι λύνονται κατά πολύ. Έχει πάρα πολλά γκάρ να περάσει στο πακέ. Ξεκίνησε με Μαρκόπουλο, Καραμποϊκή. Τώρα έχει τον Νιώτη μέσα, τον Διέχρη.
έχει πάρει το διάστημα, σε γενικά μεταγραφή. Έχει αφήσει άριστες εντυπώσεις. Νομίζω ότι οι Youngsters φέτος είναι ακόμα καλύτεροι. Κοιτάξτε πώς πιέζουν. Και θα το κάνουν αυτό μέχρι το τέλος. Τώρα ο Νέντης έκανε το φάουλ πάνω στο Τζαγκίρι. Το σκορ. Αντιείδωρος έχουν μειώσει σε 7, 22-29. Νιώτης. Τσιάσιος. Πάρει την προσπάθεια. Ο αριστερόχειρας παίκτης των Γκάγκστερς. Συνδέει τεξά τη γραμμή των 6-75. Και στέλνει και πάλι την διαφορά στους 10 πόντους. Τσακίρης, πολύ όμορφα. Θα στοχίσει. Κάτσιος. Δεν τα κατάφερε. Δαγκάς. Παλεύουν για ένα rebound. Νικητές οι παίκτες του Βρύλη. Ο Τσιάσος θα διαβίσει και το φάουλ. Και 46 οδεύουμε προς το τέλος του ημιχρόνου. Στέλνει και βγαίνει στο 23 στο Λαδά. Της τεχνικής Τσιάτσος. Τσέχρης. Λάιος. Θα πάει μέχρι μέσα. Θα βάλει το καλάθι. Θα πάρει και το φάουλ. Ολόσως θα τα έκανε όλα. Κύριος με το νούμερο 23 και θα έχει δικαίωμα και για μια ελεύθερη συμπληρωματική βολή. 1-28. Έχουν τον πλήρη έλεγχο της αναμέτρησης αυτή τη στιγμή. Έχουν πτήσει διαφορά 13 πόντων. Σαγκάς. Κουτσός.
Φάουλ στον Τσάτσιο, πάνω στον Γαλά νομίζω. Έχουν συμπληρώσει έτσι κι αλλιώς τα πέντε ομαδικά. Άστοχο στην πρώτη. Τάγκας, πήγαν το θετικό rebound. Κάτι το οποίο δεν άρχισε καθόλου στον Βρύλη. Φάουλ του Πιέφρη, πάνω στο Τζαγκύρι. Θέλησα περάσει τον πάγκο στη θέση του Καραμπογγής. Πού το Τζαγκύρι θα το πεις στη βολή. Άσο και γενικότερα η Τζαγκύρι ως απόψε. Λοιπόν, μετά από 4-3 διαδοχικές, η τέταρτη βρήκανε στόχο. Καλάδι και φάουλ. Για ακόμη μια φορά, πράττει το ίδιο. Βρήκε διάδρομο. Μύρισε αίμα, για ακόμη μια φορά. Έχει δικαίωμα για μια πολύ 23-36-39. Δεν με βοηθάει καθόλου το πίνακας. Δεν το συγγνώμη. Τελευταίο λεπτό. Τάγκας. Τσακίρης. Έστοχος. 25ος πόντος, έχουν κρατήσει τους Gladiators χαμηλά. Σε διατρής, άστοχο. Από τον μακρύ ήτανε, Γαλάς βάζει το rebound. Κέρδισε και το φάουλ στα 13,7. Αλλαγές, νιώτη στο παρκέ για αυτά τα τελευταία 13,7. Περνάει εκτός μακρύ και παίζει και με Νιώτη και με Μαρκόπουλο και με Τσιάτσιο μέσα για αυτά και Καραμποϊκή για αυτά τα τελευταία 14 σχεδόν δευτερόλεπτα. Ώστε να έχει όσο το δυνατόν περισσότερες επιλογές έξω από τη γραμμή των 6,75. Εκεί θέλει να οδηγήσει την επίθεση, φαντάζομαι. Νιώτης είναι εξαιρετικός. Είναι πάρα πολύ καλός. Λοιπόν, πάμε σε μια διακοπή, τέλος ημιχρόνου. Θα λέμε σε λίγο. Λοιπόν, το δεύτερο ημίχρονο είναι γεγονός. Επιστρέψαμε. Ο Μπλος Καραμποϊκής ξεκινάει όπως και στο πρώτο ημίχρονο και στο δεύτερο. Το μπουμπούνις ο Χριστάρας, 27-41. Η απάντηση δεν θα έρθει από τον Ματαλίδη.
κατοχή για τους Gladiators. Για τρεις από το Μαγκρή, άστοχος. Την μπάλα στα χέρια του Μαγκρή. Μαγκράνησαν άπατες. Μηδέν box out. 27-43. Διαφορά σε κάξι. Ο Γκαλάς βρέθηκε στο παρκέ. Θα πάρει το φάουλ. Από ό,τι κατάλαβα, από τον Μαρκόπουλο, σε αυτόν δόθηκε. Καλάς, Σαγκύρης, θα πετύχει το καλάθι και θα μειώσει στους 14. Το πουλός που πάει και κερδίσει το φάουλ. Σαρά τα πέντε. Γύρι θα τον αφήσει πίσω. Θα πετύχει ένα καλάθι. Δείγμα της αξίας του. Δείχνει να το παίρνει προσωπικά σε αυτές τις πρώτες φάσεις του δεύτερου μικρόνου. Αναλαμβάνει δράση. Θα χρειαστεί να γίνει μια υπέρβαση από όλους. Χρόνος υπάρχει, βάθος δεν υπάρχει, αλλά ποιος μπορεί να είναι σίγουρος με τους Gladiators? Κανείς. Με την στηρίξη, τη δεύτερη λήξη, Καραμποίκης. Ο Χρήστος έχει φτωχίσει σε δύο τρίποντα. Νομίζω ότι με αυτή τη βόλη φτάνει σε 7 πόντους. Σαγκύρης. Συγγνώμη, το οποίο θα πάρει το φάουλ. Ρίτσο, Λάιος μαζεύει,
Γιανακόπουλος, έχουν επιστρέψει για Γκέιδρος. Σάτσε. Πάρει το screen, Καλαμπέκης είναι μόνος του. Θα κερδίσει το φάουλ, βήματα. Πάμε, πάμε. Πίτσος για Αντρής. Ο Νταλάς θα μαζέψει το rebound. Θα πάρει το foul. Το γυρίγεωμα είναι ήδη στη γραμμή. Έφτω το σύντροπι. Πόντι του, σε αυτό το δεκάλεπτο. Είναι το πάνερο. Μέσα δεν τα καταφέρει να τελειώσει τη φάση. Η αλήθεια είναι ότι είχαν δημιουργηθεί όλες αυτές οι προϋποθέσεις για να το κάνει. Σακύρης, Δαλάς, πάρει την εσωτερική. Βαταλίδης για τρεις. Time out. 4:44 για το τέλος του δεκαλέπτου. Επιστρέψαμε. Σέζος είναι μόνος του. Εδώ στάθηκαν τυχεροί Gladiators. Καγγέρι θα πάρει το foul.
Απάντησε ο Σαγκερίς. Μάλλον για τους Γιάνγκστερς. Έχει το προβάδισμα. Το ξεκίνημα του παιχνιδιού. Λάιος. Νότης. Νέο καλάθι. Από το νούμερο 4. Τον Γιάνγκστερς. Διαδίδος. Θα στοχίσει. Την παρασυγωνία. Νιώτης. Έτσι και την μπάλα. Τι άλλο να κάνει απόψε. Είναι φοβερός. Είναι πάρα πάρα πολύ καλός. Στις 16 πόντους η διαφορά. Οδεύοντας προς την τελευταία στροφή. Τάγκας. Προσπάθησαν να κάνουν την προσπάθειά τους. Την αντεπίδεσή τους. Το Eurostep. Έλεγα λοιπόν ότι προσπάθησαν να κάνουν την αντεπίδεσή τους με κορονίδα τους στον Τσακίρη. Ποιος τέτοιχε διαδοχικά καλάθια. Τσακίρης. Έτσι κι αλλιώς και νομίζω ότι ο Γκλαντιέντος πλήρης θα ήταν και πιο ανταγωνιστική, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έχει τελειώσει κάτι. Απλά για να αντιμετωπίσεις τους Γκάνγκστερς θα πρέπει να έχεις έτσι όσο το δυνατόν πιο γεμάτος. Λοιπόν, τέλος 10 λεπτού. Το ήτανε 42-56, επιστρέφουμε σε λίγο. Πετρόπουλος θα στοχίσει. Σάιτ τους μάζεψε. Ναβέλης, Νιφόρας. Λάιος, Νιώτης. Τελευταίο δεκάλεπτο. Εδώ στη Σοφριά. Στο Καλατζιφέν θα έρθει. Νομίζω ότι ό,τι να γίνει για τους Gladiators πρέπει να συμβεί στα πρώτα 5 λεπτά του δεκαλεπτού. Χαμηλά στον Πετρόπουλο, ο οποίος θα κοπεί με φάουλ. Ο Πετρόπουλος θα πάει σε γραμμή τον δεύτερο βολό.
κοντή. Άσο το συνεχίζει. Λάγιος μαζεύει. Την μπάλα στον Χίνονου αυτής της ομάδας. Μαζί με τον Μαρκοπουλό. Τον Νιώτη. Προσκυλήθηκε. Αυτός του Σαΐτη και αυτός προσποίηση. Κατώ τελείωμα. Τσακίρης. Δεν βρέθηκε κάποιος να τον σταματήσει. 43-56. Αλλά εις δεν καταφέρει να τελειώσει τη φάση μετά τη μεγάλη πάσα. Τσακίρης θα πάρει το φάουλ. Είπαμε θα κάνουν την τελευταία προσπάθεια αντεπίθεσης. Τώρα σε αυτό το πρώτο κομμάτι του δεκαλεπτού. Και για ψυχολογικούς λόγους. Αν περάσει το πρώτο κομμάτι αυτό, η διαφορά είναι σε διψήφια επίπεδα. Το πράγμα έχει δυσκολεύσει. Καταλαβαίνει τα παντές. Σάγκας, άστοχος. Σε κακό βράδυ. Γιαδέλης. Έστωχος από την γωνία μόνος, το πήρε. Με αυτοπεποίθηση. Και αυτό είναι το σημαντικότερο. Παίρνει τα σουτ. Ο Σακίρης αστόχησε. Έτσος. Σαράντα. Είναι άμεση στον χώρα. 47-60. Χρήστος Πεντρόπουλος. Τσακίρης για τρεις. Κοιτάει τα ημάδα το Τσακίρη. Μάλλον δίνει εντολή στον πάγκο να το πάρουμε. Χώρας. Άγιος για δύο. Ο Σαΐτης. Λίγο το διευθυντικό, δεν τελείωσε τη φάση. Σύνεγα Τζαγκύρης έχασε την μπάλα. Κούρα σιγάρ. Έτσι ακατάπαυστα. Χρήστος πρέπει κάποιος να τελειώσει. Θα το κάνει. Λοιπόν, time out. Το μεγκάνησε στην τελή. 49-60, τα λέμε σε λίγο. Μη φοράς. Κάνει ο Πίτσος. Λάιος βρέθηκε στο παρκέ. Πήρε το φάουλ. Τσάσκος. Νιώτης. Και ανεβαίνει ο Γκαλάς και ο Λαδάς. Έχει μπροστά τον Νιώτη. Πήρε το τρίποντο. Άστοχος. Μεγάλη πάσα. Πέρασε τον Νιώτη. Πόμες προς τη συνέχεια. Καθαρό φάουλ. Πάει μέχρι μέσα. Ο Λάιος δεν θα τελειώσει τη φάση.
πάρει το φάουλ. Καθαρό η Πανιρεύ. 49-60 παραμένει. Διαφορά στους 11. Καθώς οδεύουμε σιγά σιγά, αλλά 10 δευτερόλεπτα έχουν απομείνει για τα τελευταία 5. Νομίζω ότι αυτό το τρίποντο του Μαρκόπουλου στα 5 λεπτά στο 35 της αναμέτρησης σιγά σιγά. Τέλει διαφορά στους 14 πόντους. Και πλέον οι Γκάξερς έχουν σφιχτά αγκαλιάσει. Μέσα και αυτό! Είναι πάρα πάρα πολύ καλός και αυτός. Διαφορά στους 17. Τρίτος θα απαντήσει. Όχι. Τώρα θα μαζέψει. Νιώτης. Τρίτο συνεχόμενο, μάλιστα. Και τώρα είναι 17. Το 51-68, 51-69. Μέχρι είναι και πάλι μόνος του. Μάλιστα. Θα δούμε ωραία πράγματα το κύριο με το νούμερο 4 φέτος. 51 με 51 με την όποια επιφύλαξη. Καλά, δεν θα τελειώσει τη φάση. Ο Νιώτης στο δεύτερο χρόνο. Έχουν τελειώσει οι Γκάνγκστερ τα Ρεντίνου την δεύτερη τους νίκη στο πρωτάθλημα. Πάμε σε time out. Λοιπόν, τώρα time out. Δυτική διαδικασία. Για το τέλος. Λιώδης, Τέχρης, ο Διαδέλης, Νηφόρας. Πάρει το σουτ μέσα και αυτό τώρα τα βάζουν όλοι. Από το 35 και μετά, μέσα σε 3 λεπτά, παρακολουθούμε ένα διαγωνισμό τριπώντων. Εντάξει, έχουμε πλήρη παράδοση για την Gladiators, λογικό από μια άποψη. Πάμε για να τους αντιμετωπίσει τους Gunsters, ήθελες περισσότερο βάθος στον πάγκο. Έκαναν την προσπάθειά τους, ήταν άστοχοι, όχι σε καλό βράδυ, είχαν και τις απουσίες. Είχαν απέναντι μια καταπληκτική ομάδα.
Σηκώθηκε. Την μπάλα στην αδύνατη πλευρά. Πέρασε το χρή με το καλάθι, έβαλε αυτά που έπρεπε την ώρα που έπρεπε όμως. Για αυτή τη σημασία κόκκινο σηκώ το φόβο των Ιουδαίων, το οποίο Ιουδαίων το κυνηγητό που ένιωσε στην πλάτη του από Λάιο και Νιχώρα. Λεπτά, 95-84 από ό,τι φαίνεται θα είναι το τελικό σκορ. Οι Γιάνκης θα πάρουν μια πανάξια νίκη, ήταν καλύτερη. Την δεύτερη της νίκης στο πρωτάθλημα. 95-84 το τελικό σκορ, για χαρά σε όλους.